Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε στην εκπομπή στο Μικροσκόπιο, αναπόφευκτα για μία ακόμη φορά θα ασχοληθούμε με το θέμα της πανδημίας, να δούμε πώς πορευθήκαμε αυτόν τον ένα χρόνο και πώς πορευόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή σε ό,τι αφορά έτσι την δική μας την περιοχή. Στο πρώτο μέρος αυτό, γιατί στο δεύτερο μέρος, με τον απόψινό μου καλεσμένο, θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και για άλλο ένα θέμα, αρκετά σημαντικό. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει την αναγκαιότητα που υπάρχει για να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου στο θέμα της δωρεάς οργάνων. Η πόλη των Ιωαννίνων, με αφορμή τον φετινό εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, έτσι, με μια πρωτοβουλία του Δήμου Ιωαννιτών και σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς, και θα τα δούμε όλα στη συνέχεια, να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση μέσα από επιστημονικές εκδηλώσεις, να στείλουμε το μήνυμα της δωρεάς οργάνων, που είναι ουσιαστικά δωρεά ζωής. Και βέβαια, ο πλέον κατάλληλος να συζητήσουμε για αυτό το θέμα είναι απόψινός καλεσμένος, τον οποίο ακόμη δεν σας έχω παρουσιάσει. Θα σας τον παρουσιάσω όμως ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κιτσάκος, Γενικός Χειρούργος, Εντατικολόγος, Διευθυντής του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Θέλω να σας καλησπερίσω, κύριε Κιτσάκο, και να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων που, παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητάς σας, θα έχουμε τη δυνατότητα για αυτή τη συνομιλία απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Κιτσάκο. Και θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής από το θέμα της πανδημίας, γιατί συμπληρώνουμε ένα χρόνο ουσιαστικά σε αυτή τη μάχη απέναντι στον άγνωστο πριν από ένα χρόνο εχθρό. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τις ελλείψεις που υπήρξαν στην αρχή, παρά την ανετοιμότητα που υπήρχε στην αρχή, γνωρίζουμε καλύτερα πλέον τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε από ένα δικό σας σχόλιο, να κάνοντας και μία αναδρομή, αν θέλετε, κύριε Κιτσάκο. Πώς ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε σήμερα? Όπως το είπατε, ακριβώς όπως το περιγράψατε, έτσι ήταν η εικόνα. Ήταν ένας άγνωστος εχθρός, ήταν ένας εχθρός που ήταν μακριά. Ευτυχώς προετοιμαστήκαμε. Υπολογίσαμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και σε εμάς, ειδικά όταν άρχισε να απλώνεται στις υπόλοιπες χώρες. Σιγά σιγά ήρθε και στην Ευρώπη και ξέραμε ότι θα έρθει και η δικιά μας η σειρά. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων έγινε νοσοκομείο αναφοράς, χειρίστηκε τα πρώτα κρούσματα και σιγά σιγά, με την πρώτη και τη δεύτερη πανδημία, αρχίσαμε να γνωρίζουμε από πολύ κοντά πλέον αυτό τον ιό και πώς μπορούμε καλύτερα να το διαχειριστούμε. Και πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς το άγνωστο ουσιαστικά, κύριε Κιτσάκο, ειδικά σε μια υγειονομική κρίση που δεν ξέρεις τι ξημερώνει την επόμενη ημέρα? Και όταν είσαι σε μια χώρα που σίγουρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας απέδειξε, αν θέλετε, την ιδιαίτερη βαρύτητα που είχε για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, με τα γνωστά όμως προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχεις να κάνεις με ένα φωνικό ιό, γιατί είναι φωνικός ιός, είχε πολλά θύματα και μάλιστα πάρα πολλούς υγειονομικούς σε όλο τον κόσμο. Λογικό είναι το υγειονομικό σύστημα, στις αρχές τουλάχιστον, κάπως να παραλύει. Και οι γιατροί, και οι υγειονομικοί, και οι νοσηλευτές, όλοι όσοι δουλεύουν στα νοσοκομεία είναι άνθρωποι. Έχουν οικογένειες και στην αρχή υπήρχε μια δυσκολία στη διαχείριση, υπήρχε ένας φόβος. Αυτό το φόβο καταφέραμε και νικήσαμε, τουλάχιστον όσο μπορώ να έχω εγώ, τουλάχιστον την εικόνα που έχω εγώ από το δικό μου νοσοκομείο, από το Πανεπιστημιακό. Πολύ γρήγορα νικήσαμε το φόβο, ιδιαίτερα στο τμήμα μου, για το οποίο μπορώ να έχω άποψη. Καταφέρανε το προσωπικό, όλο το προσωπικό, πολύ γρήγορα να ξεπεράσει τις φοβίες του. Πάρα πολύ γρήγορα και πριν καν ο ιός έρθει στη χώρα μας. Αυτό μας κατέστησε πλήρως λειτουργικούς. Καταλαβαίνετε ότι το τμήμα επιγόντων περιστατικών δεν πολύ αναφέρεται στις ειδήσεις. Έτσι, ενώ είστε η πύλη υποδοχής ουσιαστικά όλων των περιστατικών. Από εσάς περνάνε τα περιστατικά για να καταλήξουν σε μία μονάδα λιμωδών. Ακόμη και ένα ύποπτο περιστατικό, κύριε Κιτσάκο. Ακριβώς, ακριβώς, κύριε Σταύρου. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι
λίγο πολύ από το τμήμα επειγόντων περιστατικών και μέσα στο νοσοκομείο υπάρχει μια ασφάλεια. Δηλαδή, ελέγχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και από εκεί και πέρα ξέρουμε ποιος είναι θετικός, ποιος είναι αρνητικός και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, και δεν μιλάω μόνο για το δικό μου, μιλάω για όλη την Ελλάδα και για το Χατζικώστα και όλο, εκεί είναι που είναι λίγο πολύ περισσότερο επικίνδυνα τα πράγματα. Δίνω ένα απλό παράδειγμα. Ένα τροχαίο. Κανένας δεν μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι φορέας. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προφυλαχτεί εύκολα το τμήμα επειγόντων περιστατικών. Βρίσκεται στη δίνη του κυκλώνα, βρίσκεται στο κέντρο, είναι αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να πει ποιος είναι ασφαλής, ποιος δεν είναι, ποιος είναι φορέας, ποιος είναι ύποπτος και ποιος είναι καθαρός, ώστε να φυλάξει όλο τον υγειονομικό, το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου, να διαφυλάξει όλο το νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι ο μεγάλος κυματοθράφτης των νοσοκομείων. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν πολύ ακούγεται. Σαν τμήμα επιγόντων. Έχετε απόλυτο δίκιο και έχουμε και εμείς ενδεχομένως ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτό, γιατί σίγουρα συζητούσαμε για τις μονάδες λιμοδόνου, συζητούσαμε για τις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκεί όπου έπρεπε να καταλήξουν οι ασθενείς και κυρίως τα βαριά περιστατικά, παραβλέποντας αυτή την πύλη εισόδου ουσιαστικά και την αναγκαιότητα που είχατε, την αναγκαιότητα του δικού σας τμήματος, ώστε να γίνει η σωστή διαλογή των περιστατικών. Ακριβώς. Και γι' αυτό και θεωρώ το προσωπικό των ΤΕΠ ήρωες, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες, γιατί φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να είμαστε θωρακισμένοι όπως είναι στις μονάδες ή στο που έχουν τα ρούχα όλα. Δεν μπορεί δηλαδή το ΤΕΠ να λειτουργήσει με αυτή την ενδυμασία. Ουσιαστικά δίνεται στο ΤΕΠ, οι γιατροί δίνονται να πάνε να αντιμετωπίσουν, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα θετικά, τα ύποπτα, όπως και όλη την γκάμα που κανονικά λειτουργούσε στο ΤΕΠ προ-COVID. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, το ΤΕΠ λειτουργεί με κανονική μάσκα, δηλαδή την απλή μάσκα χειρουργείου που χρησιμοποιούμε όλοι, τη χειρουργική μάσκα. Βέβαια, υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας, δηλαδή, αν τυχόν ο ασθενής κατεβάσει τη μάσκα του, διασωληνωθεί ή οτιδήποτε χρειαστεί, θα περάσουμε σε μέσα υψηλότερης προστασίας. Και ευτυχώς, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα το ΤΕΠ, είμαστε από τα ελάχιστα ΤΕΠ της Ελλάδας τα οποία το προσωπικό μας δεν μολύνθηκε. Αρκετά και σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, ναι. Δεν μολύνθηκε ούτε ένας νοσηλευτής μας, γιατρός μας, κανένας. Παρόλο ότι καταλάβατε ότι όλα τα περιστατικά, θετικά ή ύποπτα, περάσανε από τα δύο τμήματα επειγόντων περιστατικών. Για να μην μιλάω μόνο για το Πανεπιστημιακό και για το Χατζικώστα, που έγινε εξίσου υπέροχη δουλειά. Κύριε Κιτσάκο, να υποθέσω ότι τους πρώτους μήνες και κυρίως την πρώτη φάση της πανδημίας, απέναντι σε αυτό το άγνωστο, τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν σε ό,τι αφορά το τμήμα επειγόντων περιστατικών ήταν ότι δεν υπήρχαν οι διπλοί χώροι που σήμερα υπάρχουν, διαχωρισμός δηλαδή από άλλη είσοδο για τα ύποπτα κρούσματα και άλλη είσοδο ουσιαστικά για τους υπόλοιπους ασθενείς. Και το γεγονός επίσης ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα ως περιοχή να έχουμε από την πρώτη στιγμή το μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου για να παίρνετε και πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα των υπόπτων περιστατικών για να έχετε ένα σίγουρο αποτέλεσμα στα χέρια σας. Ακριβώς. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Με την έναρξη των πρώτων, με το που ήρθαν τα πρώτα περιστατικά, αυτό ακριβώς, δεν είχαμε μικροβιολογικό εργαστήριο, πρέπει να τα στέλνουμε στο Παστέρι στη Θεσσαλονίκη ή να τα μοιράζουμε και να τα αποστέλνουμε, γιατί ούτε αυτά ήταν πολύ έτοιμα να σηκώσουν τόσο μεγάλο όγκο εργασιών. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα με την πρώτη πανδημία ήταν οι χώροι. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε και σήμερα που μιλάμε ότι λέμε ότι για τα μαγαζιά, οπουδήποτε χρειάζομαστε ανά άτομο 15 τετραγωνικά μέτρα. Φανταστείτε λοιπόν στην προσέλευση στο ΤΕΠ, όταν χρειαζόμαστε 15 τετραγωνικά μέτρα ανά ασθενή. Εγώ δεν θα πω περισσότερο, 15. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο ΤΕΠ χωράνε 5 ασθενείς στην αίθουσα αναμονής. Mm-hmm. Το καλό ήταν ότι δεν είχαμε πολύ πολύ άσχημο καιρό. Μπορέσαμε... Και ο κόσμος περίμενε έξω ουσιαστικά. Ο κόσμος περίμενε έξω φυσικά και φυσικά δεν είχαμε και χώρους. Είχαμε μόνο ένα χώρο για θετικά, ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης που εκεί πέρα προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε όταν όμως τα περιστατικά. Αυτά, ο θάλαμος όμως αυτός ήταν να λειτουργήσει για 1-2 κρούσματα που τυχόν να μπαίνανε στη χώρα.
Δεν ήταν όταν η πανδημία θα ερχόταν στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν κάτσαμε και φτιάξαμε ένα επιχειρησιακό πλάνο για το τμήμα επικόντων περιστατικών, έτσι ώστε αυτό και βραβεύτηκε, μια υβριδική κατάσταση ώστε να μπορούμε να αλλάζουμε τη μορφή του τμήματος επικόντων περιστατικών, κλείνοντας πόρτες και διαμορφώνοντας όλους του τους χώρους, έτσι ώστε ανάλογα με την πίεση ασθενών COVID που θα δεχότανε, να μπορεί να ανταποκριθεί. Και το καταφέραμε. Χωρίς να μολύνουμε ασθενείς, χωρίς να μολύνουμε το προσωπικό μας. Λειτουργούσε σε τρεις διακριτές κατηγορίες και γι' αυτό και πήραμε το χρυσό βραβείο από όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Βραβευτήκαμε γι' αυτό. Βέβαια δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Καταλαβαίνετε ότι το νοσοκομείο μας είναι με πληροφορικό σύστημα. Η καρτέλα του ασθενούς, οι εξετάσεις του, έπρεπε δηλαδή η τεχνική μας υπηρεσία, η πληροφορική μας να μπορεί να έχει διαθέσιμο όλα αυτά τα εργαλεία στον γιατρό, άσχετο με το ποιο ιατρείο θα δουλέψει. Οπότε, κι όμως το ξεπεράσαμε, το καταφέραμε και εδώ φαίνεται ότι αν θέλεις πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις και με μηδέν κόστος. Γιατί αυτό η μετατροπή του ΤΕΠ να δουλέψει σε τρεις διακριτές καταστάσεις, σε κατ' ένα, κατ' δύο, κατ' τρία όπως το είχαμε οργανώσει, στήχησε πολύ ελάχιστα λεφτά. Χρήματα πολύ λίγο. Βέβαια, ξέραμε ότι αυτό ήταν μια προσωρινή κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν επαναπαυθήκαμε στις δάφνες μας ότι τα καταφέραμε. Ξέραμε ότι το δεύτερο κύμα έρχεται, το περιμέναμε και έπρεπε να προετοιμαστούμε. Αυτή μας την ανησυχία ευτυχώς την άκουσε ο Περιφερειάρχης μας, ο κύριος Καχρημάνης, το άκουσε η ΕΚΤ, είπε ο κύριος Καρβέλης, και ο πολύ γρήγορα ο διοικητής μας, ο κύριος Κατσακιώρης, και έτσι σε ένα συνδυασμό κινήσεων καταφέραμε να φτιάξουμε αυτούς τους εξωτερικούς χώρους που ξέρετε και να διαχειριστούμε πλέον με πολύ μεγάλη ασφάλεια και να ξεχωρίσουμε τους ασθενείς, πρώτον να τους διαχειριστούμε σωστά. Δηλαδή τα θετικά που ερχόντουσαν, γιατί ξέρετε όταν μολυνθεί ένας ασθενής και γίνει θετικός, μετά από μερικές μέρες πιθανόν να επιδεινωθεί. Και το έχουμε δει στην εικόνα. Κάποιοι επιδεινώνονται. Αυτοί λοιπόν οι θετικοί πρέπει να τους χειριστούμε ξεχωριστά από όλο το άλλο ΤΕΠ. Να έχουν το δικό τους χώρο. Το δημιουργήσαμε. Μόνο θετικοί. Συνήθως τα υπόλοιπα νοσοκομεία, η χώρα είναι κοινή. Δηλαδή, ό,τι αφορά το COVID, ύποπτοι και θετικοί. Είναι ίσως πρωτοπορία και για την Ελλάδα, δεν ξέρω, και πανευρωπαϊκά νομίζω, ότι να ξεχωρίσεις τους θετικούς από τους ύποπτους. Ο ύποπτος δεν είναι θετικός. Ο ύποπτος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έχει COVID. Αν εγώ τον βάλεις σε ένα χώρο που έχει με τους θετικούς, πιθανόν να τον μολύνεις. Οπότε είχαμε τους θετικούς που τους διαχειριζόμασταν με ασφάλεια σε ξεχωριστό και μάλιστα αμυντική πίεση. Τα ύποπτα, τα οποία ήταν σε τελείως διαφορετικό χώρο δικό τους και πάλι με αμυντική πίεση, ώστε αν τυχόν μεταξύ τους υπήρχε πρόβλημα να μην μολυνθούν. Και βέβαια αυτούς που δεν είχαν υποψία, περνάγανε στο κυρίως ΣΤΕΠ και λειτουργούσαν και τους κάναμε καλά. Αυτό το είχαμε δει ότι από την πρώτη ουσιαστικά πανδημία οι ασθενείς φοβόντουσαν να προσεγγίσουν το νοσοκομείο. Φοβόντουσαν να έρθουν στο ΤΕΠ. Και ήταν από τότε είχαμε βγάλει και την ανακοίνωση και φωνάξαμε και είπαμε ότι είσαστε ασφαλείς. Ελάτε να σας βοηθήσουμε. Μην μένετε στο σπίτι όταν έχετε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε τις δικλείδες ασφαλείας να σας βοηθήσουμε να μην γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ξέρετε, χρόνιες νόσοι ή πολύ βαριά νοσήματα. Στο ΤΕΠ δεν έρχονται απλοί ασθενείς. Έρχονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Και μάλιστα έρχονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς από δομές όπως κέντρα υγείας, τα περιφερειακά μας νοσοκομεία. Βαριοί ασθενείς, οι οποίοι κινδυνεύει η ζωή τους. Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν δεν ερχόντουσαν στο σύστημα υγείας γιατί φοβόντουσαν να μην κολλήσουν. Αυτή η εμπιστοσύνη κερδίθηκε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Φαίνεται δηλαδή, κύριε Κιτσάκο, ότι ακριβώς ο κόσμος στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ένιωθε πιο ασφαλής να προσέλθει σε ένα νοσοκομείο, πόσο δε μάλλον σε ένα νοσοκομείο αναφοράς. Ναι, αυτό και το έχουμε και καταγράψει στη δεύτερη πανδημία. Με νούμερα, με ποσοστά, γιατί σας λέω είναι ηλεκτρονικά συστήματα πλέον στο νοσοκομείο, η καρτέλα των ασθενών και μπορούμε να συγκρίνουμε με προηγούμενες χρονιές. Και αυτός ήταν ο μπούσουλας. Δηλαδή, το 19, το αντίστοιχο διάστημα, τι κίνηση είχαμε στα επίγοντα. Είχαμε δει λοιπόν στην πρώτη πανδημία μία πτώση της τάξης του 70%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Βέβαια, ένα ποσοστό από αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να έρχονται στα ΤΕΠ. Είναι αυτά τα ελαφρά περιστατικά που θα μπορούσαν να τα χειριστούμε, αλλά αυτά είναι λίγα.
είναι λίγα. Μία μείωση στα ΤΕΠ 70% μας το ρίβησε και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε να βγαίνουμε στον κόσμο και να λέμε και εδώ βοηθήσατε πάρα πολύ εσείς να καταλάβουν ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ασφαλές. Ελάτε, μην φοβάστε. Με τη δομή που έγινε τώρα, που ξεχωρίσαμε το COVID και βγήκε εξωτερικά, η κίνηση έχει έρθει στο 70% μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. 65 με 70% είναι πολύ καλό ποσοστό. Και μάλλον δεν ερχόντουσαν πλέον αυτοί που δεν το πολύ χρειαζόντουσαν. Είναι μια αναγκαιότητα που πάντα τη συζητούσαμε τον κύριο Κιτσάκο, ότι δηλαδή είχαν χάσει τα προηγούμενα χρόνια τον ρόλο τους, αν θέλετε, τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, ελλείψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Υπήρχε αυτό το χάσμα ουσιαστικά, οπότε ο κόσμος για το παραμικρό ερχόταν σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών, σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπως είναι το Πανεπιστημιακό. Ακριβώς αυτό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό που σας είπα, ότι τελικά καταφέραμε να βοηθήσουμε. Και αυτό, κυρία Σταύρου, περιμένω να το δω να αποτυπώνεται και στατιστικά. Όπως αποτυπώθηκε η περιφέρειά μας, μια πράσινη κουκίδα μέσα στην Ευρώπη, που ήταν εξαιρετικά σημαντικό, σημαίνει ότι εμείς κάτι κάναμε διαφορετικό από ό,τι κάνανε οι υπόλοιποι, έτσι μέσα στην πανδημία. Περιμένω να δω αν θα ισχύσει το ίδιο και για τους θανάτους ασθενών εκτός COVID. Γιατί όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν θάνατοι και δεν ξέρω πόσο αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι ασθενείς που μείνανε στα σπίτια τους δεν μπορεί να πήγαν όλοι καλά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν, να κάτσουμε να δούμε τα στατιστικά των θανάτων ασθενών εκτός COVID. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα δούμε ότι υπήρξε αύξηση των θανάτων ασθενών που δεν είχαν COVID. Που υπό άλλες συνθήκες θα έφταναν σε ένα τμήμα επιγόντων περιστατικών και θα είχαν την παροχή των πρώτων βοηθειών και θα σωνόντουσαν. Πιθανόν και εδώ η περιφέρειά μας να κάνει τη διαφορά με το ασφαλές τμήμα επιγόντων περιστατικών. Αλλά περιμένω να το δω να αποτυπώνεται στατιστικά από την πολιτεία και να μου πει ότι ανανομώ, δεν ξέρω αν θα βγει και να δούμε. Έχω την εντύπωση όμως, και πάλι λέω έχω την εντύπωση, ότι λειτουργήσαμε και πάλι διαφορετικά σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια. Δηλαδή η περιφέρειά μας, η πόλη μας λειτουργήσε με εξαιρετικά μεγάλη ασφάλεια και βοήθησε τους Γιαννιώτες και γενικότερα την Ήπειρο. Έχω αυτή την εντύπωση. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών είναι επαρκώς στελεχωμένο, κύριε Κιτσάκο, έτσι ώστε να βγάλει πέρα. Ήταν επαρκώς στελεχωμένο ή ενισχύθηκε για να βγάλει πέρα όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση? Δεν ενισχύθηκε, η αλήθεια είναι. Αλλά καταλαβαίνετε, ένα σύστημα υγείας όταν δέχεται πιέσεις, λογικό είναι να υποφέρει, δηλαδή όλα τα τμήματα υποφέρανε. Όλοι οι γιατροί μπήκανε στη μάχη, αλλά κατανοείται ότι όταν ανοίγουν 4 μονάδες λοιμωδών και στελεχώνονται, οι γιατροί δεν είναι άπειροι, οι γιατροί είναι ένα πεπερασμένο νούμερο. Εκείνο που το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στα επίγοντα ήταν, γιατί τα επίγοντα δεν είναι τακτικά ιατρία. Δουλεύουν με κορυφές. Δηλαδή, μπορεί να έρθουν 4 ασθενοφόρα ταυτόχρονα, μπορεί να έρθει ένα τροχαίο, μπορεί να έρθουν ανακοπές, μπορεί να έρθουν. Δηλαδή, να έρθει μια κορυφή από ασθενείς, δηλαδή να έρθουν ταυτόχρονα 6-7 βαριά περιστατικά. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί προηγούνται. Στο ΤΕΠ έχουμε ένα σύστημα διαλογής που λέγεται, το οποίο ξεκαθαρίζει ποιος έχει απόλυτη ανάγκη, ποιανού κινδυνεύει η ζωή, που χαρακτηρίζεται με το νούμερο 1, που είναι ο σούπερ επίγον και πρέπει να περάσει μέσα κατευθείαν στην ανάνυψη και να του δουν οι πρώτες βοήθειες, έως το νούμερο 5, που είναι ο τελείως ελαφρά και μπορεί να περιμένει. Καταλαβαίνετε ότι όσο έρχονται νούμερο 1 και 2 βαρύτητας ασθενείς, ο νούμερο 4 και 5 θα περιμένει, γιατί δεν κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δημιούργησε στην πόλη. Ναι. Και υπήρξαν δημοσιεύματα ότι πήγαμε στο ΤΕΠ και περιμέναμε και 4 και 5 και 6 ώρες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν αυτές τις κορυφές δεν μπορεί να τις αντέξει το ΤΕΠ, εμφανίζονται αυτή η εικόνα του ο κόσμος λίγο να περιμένει, ακόμα και ασθενείς που ερχόντουσαν για να τους πάρουμε δείγμα. Καταλαβαίνετε ότι όταν οι γιατροί είναι μέσα με θετικά κρούσματα, βαριά, διασωληνώσεις και τέτοια, ο ασθενής που περιμένει έξω για να του πάρουμε ένα δείγμα, θα περιμένει. Και μπορεί να χρειαστεί να περιμένει και πολλές ώρες, και ειδικά
όταν δεχτήκαμε την πολύ μεγάλη πίεση μέσα στην κόκκινη, όταν είχαμε γίνει κόκκινη μέσα στη μεγάλη πανδημία. Αυτή ήταν και η πιο δύσκολη στιγμή, κύριε Κιτσάκο, γιατί αυτό θα σας ρωτούσε ευθύς αμέσως, αν θα ξεχωρίζετε μια δύσκολη στιγμή για το τμήμα επειγόντων περιστατικών, ήταν μέσα στο φθινόπωρο και κυρίως όταν είχαμε τα κρούσματα από τους οίκους ευγυρία στην περιοχή μας και άρα κληθήκατε να διαχειριστείτε και έναν πολύ μεγάλο όγκο ασθενών, ηλικιωμένων και με συνοδά προβλήματα που κατέφθαναν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ναι, ναι. Και εδώ πέρα λειτουργήσαν, εγώ θα πω, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά και τα δύο νοσοκομεία. Γιατί τις μονές μέρες εφημερεύαμε εμείς τις ζυγές, εφημερεύε το Χατζικώστα και κληθήκαμε μέσα σε μερικές μέρες να διαχειριστούμε, όπως είπατε, τεράστιο όγκο ασθενών και ασθενείς, οι οποίοι δεν επικοινωνούσαν. Όλη αυτή η διαλογή, η σταθεροποίηση, η μεταφορά τους. Γιατί θυμάστε τα πρώτα περιστατικά που δεν ήμασταν έτοιμοι με τρίτη και τέταρτη μονάδα λοιμωδών, διακομίσαμε και περιστατικά εκτός πόλης. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και πιστεύω ότι τα καταφέραμε. Και, πιστεύω, και τα δύο νοσοκομεία πάλι επαναλαμβάνω. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών και των δύο νοσοκομείων. Έτσι. Και, με την βοήθεια, αν θέλετε, και των υπολείπων περιφερειακών νοσοκομείων, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν την πανδημία υπήρχε η αντίστροφη κίνηση, δηλαδή από τα περιφερειακά νοσοκομεία προς τα μεγάλα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Αυτή τη φορά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, είχαμε και τις αντίστροφες μετακινήσεις, δηλαδή από την περιοχή μας προς τα άλλα νοσοκομεία, ακριβώς για να μπορέσει να γίνει η διαχείριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βρεθούν τα κρεβάτια που απαιτούνταν μέχρι να έχουμε την δημιουργία των υπολείπων μονάδων λοιμωδών. Εδώ προσωπικά, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι αν δεν, με την απόλυτη συνεργασία με τον υπεάρχη μας τον κύριο Καρβέλη, με τον οποίο ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία, όλο το βράδυ, τα μεσάνυχτα, 2, 3, 4 τα μεσάνυχτα, ώστε να καταφέρουμε να γίνει αυτό το πράγμα, να το καταφέρουμε. Ήταν δύσκολο εγχείρημα. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία δεν είχαν νοσηλεύσει ασθενείς με COVID. Είχαν τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Αλλά στην ουσία δεν είχαν λειτουργήσει όλα με ασθενείς θετικούς. Και όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε όλο αυτό το πράγμα να λειτουργήσει, να δουλέψει. Και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στον κύριο Καρβέλη που καθόταν ώρες ατελείωτες μέχρι να τελειώσει αυτή η κρίση, γιατί αυτή η κρίση κράτησε περίπου μια εβδομάδα. Έτσι, καταφέραμε συνδυασμό νοσοκομεία και έκτη ΥΠΕ να το φέρουμε εις πέρας και μάλιστα σωστά, για να μην χαθούν ζωές. Καταλαβαίνετε, ένας υπέργυρος για να φύγει, να διακομιστεί, δεν είναι απλό πράγμα. Κύριε Κιτσάκο, σήμερα πώς είμαστε? Έχουμε πώς είστε περίπου ως τμήμα επειγόντων περιστατικών? Έχετε επιστρέψει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς, αλλά πάντα με τον φόβο, επειδή και οι ειδικοί μιλάνε και ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα πανδημίας. Βέβαια, φαίνεται ότι ίσως αυτό τελικά το αποφύγουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αρχίζουμε να έχουμε και μία εικόνα από την περίοδο των εορτών που όλοι τη φοβόντουσαν ουσιαστικά. Σίγουρα έχουμε χαλαρώσει ως περιοχή σε επίπεδο αριθμού κρουσμάτων. Η ετοιμότητα η δική σας όμως και η εγρήγορση συνεχίζει να υφίσταται. Έχουμε πάνω από μήνα που είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βγαίνουν πλέον πολλά κρούσματα. Να μην το ματιάσουμε. Να μην το ματιάσουμε. Όμως εδώ υπάρχει ένα μήνυμα. Ότι ο ιός υπάρχει μες στην πόλη. Ας μην γελιόμαστε. Έχουμε μία γείτονα χώρα, την Αλβανία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη. Έχουμε ένα πληθυσμό που μετακινείται από τα σύνορα, καλός ή κακός. Όπως έχουμε και μετακινήσεις από άλλες πόλεις. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο ιός υπάρχει. Λίγο δηλαδή να χαλαρώσουμε τα μέτρα μας, θα ξαναφτάσουμε στο κόκκινο σημείο που ήμασταν. Και μάλιστα σε πολύ, πολύ γρήγορα. Ένα μήνυμα που πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, που θα ήθελα εγώ να δώσω, είναι ότι η μάσκα είναι αυτή που θα μας κρατήσει και θα κάνουμε τη διαφορά. Θα κάνουμε τη διαφορά να σώσουμε ζωές, θα κάνουμε τη διαφορά να σώσουμε τα μεροκάματα των συνανθρώπων μας και την αγορά μας, γιατί υπέφερε η αγορά, υπέφεραν οι άνθρωποι οικονομικά. Αν λοιπόν κρατήσουμε τη μάσκα μας, γιατί υπάρχουν και αρνητές, και το πιο σημαντικό, κρατηθούμε λιγάκι στις συγκεντρώσεις στο σπίτι μας, γιατί, κυρία Σταύρου, ξέρετε πότε μολυνόμαστε?
όταν κατεβεί η μάσκα. Και τη μάσκα βέβαια στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή και στην αγορά και στα μαγαζιά δεν θα την κατεβάσεις. Όμως στο σπίτι όταν γίνεται μια συγκέντρωση και μαζεύονται φίλοι, οικογένειες που νιώθουν ασφάλεια γιατί πλέον δεν υπάρχει ο ιός, έτσι νιώθουν, νιώθουν μια επίπλαστη ασφάλεια, μπορούν να μαζευτούν ένα απόγευμα στο σπίτι να κάνουν παρέα. Αν λοιπόν υπάρξει ένα κρούσμα, αυτόματα κατεβαίνοντας οι μάσκες θα γίνουν 10 θετικά. Εδώ είναι που πρέπει η πόλη μας πάλι να κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Να κρατηθούμε λίγο στις συναντήσεις μας και να μην κατεβάζουμε τη μάσκα μας. Το δικό μου το μήνυμα σαν διευθυντής τμήματος επιγόντων και αν θέλουν να μας βοηθήσει ο κόσμος και το σύστημα υγείας να μην πιεστεί. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό και οι συνάνθρωποι μας να μην χάσουν τα μεροκάματά μας, έχουμε lockdown και ξαναγυρίσουμε σε εκείνη την άσχημη κατάσταση, είναι να κρατηθούμε σε επίπεδο σπιτιού. Να μην αρχίσουμε τις επισκέψεις, να μην αρχίσουμε να χαλαρώνουμε. Το ξαναλέω, στο σούπερ μάρκετ δεν θα κολλήσουμε εύκολα. Στην αγορά που θα πάμε να ψωνίσουμε, στο λιανεμπόριο το λεγόμενο που θα πάμε να ψωνίσουμε, θα πάμε με τη μάσκα μας. Με αυτή τη μάσκα που πάμε στο λιανεμπόριο, εγώ είμαι μέσα στα ΤΕΠ και στα θετικά ένα χρόνο και δεν έχω κολλήσει ούτε εγώ ούτε κανένας από το προσωπικό μου. Η μάσκα μασώνει. Αρκεί να φροντίσουμε να μην την πάθουμε μέσα στο σπίτι μας, γιατί από εκεί την παθαίνουμε. Είχαμε, γιατί αν την πάθουμε στο σπίτι, θα πάει το παιδί στο σχολείο, θα πάει από εδώ και θα αρχίσει πάλι ο κύκλος αυτός και δεν θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε, να το σώσουμε. Κύριε Κιτσάκο, έχετε μία εικόνα αν είχαμε τέτοια περιστατικά, αν θέλετε, δηλαδή και από τα κρούσματα των προηγουμένων ημερών, αν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, γιατί φαντάζομαι δεν το λέτε τυχαία. Ακριβώς. Αυτό που παρατήρησα και θα ήθελα, νομίζω ότι είναι γενική γνώση, αλλά η δικιά μου η άποψη και έτσι όπως παρακολουθούσα τα κρούσματα, ιδιαίτερα από τη δεύτερη πανδημία, mm-hmm. και ιδιαίτερα από το προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που μπορώ να έχω ήδη άποψη γιατί εγώ τους παρακολουθούσα, η προσβολή ήταν από την οικογένεια. Δηλαδή ένα παιδί που από το σχολείο έφερνε στους γονείς, που ο γονέας αυτός είναι νοσηλευτής, γιατρός. Καταλαβαίνετε ότι έτσι άπλωνε. Για μένα έτσι άπλωνε. Κανένας δεν κόλλησε μέσα στο νοσοκομείο υγειονομικός. Όλοι οι υγειονομικοί ήρθαν που προσβλήθηκαν και όλα είναι ακριβώς. Το πήραν από το σπίτι. Το πήραν από το σπίτι και συνήθως από πίσω υπήρχε ένα νέο άτομο. Είτε αυτό ήταν ένα παιδί, είτε ήταν ένας φοιτητής. Δηλαδή εκεί που υπήρχε περισσότερο συνοστισμός και εκεί που δεν υπήρξε η απόλυτη ασφάλεια. Εκεί που, δηλαδή εκεί που αφήναμε λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα και δεν φοβόμασταν. Και η νέα γενιά δεν φοβάται, έχει το σύνδρομο του αίτητου. Αυτό σας φοβίζει εν όψη και της επαναλειτουργίας, κύριε Κιτσάκο, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη. Είναι μικρά παιδιά τα οποία συνήθως μένουν μέσα στο σπίτι, δεν θα κυκλοφορήσουν. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μιλάμε για εφήβους που ενδεχομένως θα βρεθούν και εκτός σχολείων. Δηλαδή, ακόμη και αν τηρηθούν τα μέτρα στο απόλυτο εντός των σχολικών μονάδων, αυτά τα παιδιά θα βρεθούν ενδεχομένως μετά την λήξη των σχολικών μαθημάτων με μία παρέα έξω, θα βρεθούν ενδεχομένως το απόγευμα σε μία βόλτα έστω και με το SMS. Σας φοβίζει, σας προβληματίζει αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα? Φυσικά, όλους μας προβληματίζει, αλλά αν υπάρξει μία σωστή ενημέρωση των παιδιών, εγώ πιστεύω ότι ιδιαίτερα οι έφηβοι ακούνε πολύ καλύτερα από τους ενήλικες και αποτυπώνουν και εφαρμόζουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν όλοι οι καθηγητές μας και όλοι οι δάσκαλοί μας αρχίζουν να το κοινωνούν σωστά στα παιδιά, ότι ναι, εντάξει, μπορείτε να βγείτε μια βόλτα, μπορείτε να περπατήσετε, μην κατεβάζετε τη μάσκα σας. Νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε και τα σχολεία να λειτουργήσουν και οι αγορές να λειτουργήσουν. Αυτό που ξαναλέω και θέλω να περάσει σαν μήνυμα είναι να μην χαλαρώσουμε σε επίπεδο οικογένειας. Ξέρεις τι, να φέρω τον ξάδερφο, τα ξαδέρφια, να πιούμε ένα καφεδάκι, να βρεθούμε ρε παιδί μου, γιατί έχουμε τώρα ένα χρόνο που ζοριζόμαστε. Αυτή θα είναι η καταστροφή μας. Από εκεί θα καταστραφούμε. Από εκεί θα πέσουμε πάλι. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κύριε Κιτσάκο, και να κλείσουμε έτσι και το θέμα της πανδημίας. Σίγουρα γίναμε πιο σοφοί από αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώσαμε το 2020.
Αυτή η πανδημία έχει αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη, αν θέλετε, και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για, το τμήμα των, και για τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Γνώση άφησε πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη γνώση. Έτσι καλώς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο πάντα ήταν έτοιμο για, και για άλλες άσχημες και πολύ, πολύ επικίνδυνες λοιμώξεις, όπως θυμηθείτε παλιότερα, SARS, MERS, έμπολα. Έτσι, για όλα αυτά, πάντα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ήταν προετοιμασμένο. Αν με ρωτάτε σαν παρακαταθήκη, αυτή η λειτουργία που τώρα έχει εφαρμοστεί είναι σωτήρια και θα μας βγάλει πέρα στις πανδημίες. Όμως κατανοείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει υγειονομικό προσωπικό που δουλεύει στους μείον τρεις με τα μπλουζάκια τους. Είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές μου δουλεύουν στους μείον τρεις μέσα στον αέρα, πηγαίνοντας από τον ένα κλωβό στον άλλον για να βοηθήσουν τους ασθενείς. Κατανοείτε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και για επόμενο χειμώνα. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε, να σώσουμε ανθρώπους. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό και πιστεύω ότι και αντοχές ανθρώπινες. Έτσι. Και η διοίκηση του νοσοκομείου, ο κύριος Κατσακιώρης, αλλά και ο υπεράρχης μας, ο κύριος Καρβέλης, και πάνω απ' όλα η περιφέρεια, ο κύριος Καχρημάνης, έχουν καταλάβει ότι πρέπει πλέον το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να γίνει ένα μεγάλο τμήμα, όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου δέχεται την πίεση από όλες τις δομές υγείας της περιφέρειας. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πρέπει να επεκταθεί. Υπάρχουν τα σχέδια και αν γίνει αυτό, πολίτες, γιατροί και όλοι μας θα είμαστε πολύ πιο ασφαλείς και πιο λειτουργικοί. Κατανοείτε τώρα ότι αυτές οι δομές οι εξωτερικές, εάν γίνουν κτίρια που θα θερμαίνονται, που θα μπορούμε πολύ καλύτερα να λειτουργήσουμε και θα είναι πλέον ένα ευρωπαϊκό τμήμα επειγόντων περιστατικών και να λειτουργεί όπως πρέπει. Και βέβαια πέρα από την επέκτασή του και την περαιτέρω στελέχωσή του, κύριε Κιτσάκο. Κυρία Σταύρου. Γιατί καλά είναι να φτιάχνουμε χώρους, γιατί το είδαμε και στην πανδημία, να ανοίγουμε μονάδες εντατικής θεραπείας κλίνες, αλλά χρειάζεται και το προσωπικό και νομίζω ότι το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από τον καθέναν, γιατί έχετε δουλέψει στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 20 χρόνια. Έτσι. Και εκεί υπάρχει τρομερός αγώνας. Πιστέψτε με, δύσκολο. Αλλά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε όλη την Ελλάδα θέλουν λίγο προσοχή. Δεν έχει δοθεί αυτό. Είχαν ανακοινωθεί, είναι η αλήθεια, προσλήψεις, ειδικά για τα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Δεν τις έχουμε δει ακόμα να υλοποιούνται. Και μην ξεχνάτε ότι είναι η εικόνα του νοσοκομείου στον πολίτη το Τμήμα Επειγόντων. Εκεί που υποφέρει και που θέλει βοήθεια και θέλει στήριξη και που θα κάνει τη διαφορά είναι το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Όσο τέλειο νοσοκομείο και να έχεις, αν η υποδοχή σου εκεί που έχεις την επίγουσα κατάσταση δεν λειτουργεί, δεν θα πάει καλά. Και μιλάω για όλη την Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για τα Γιάννενα. Γιατί όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε όλη την Ελλάδα δεν στηρίχθηκαν όπως θα έπρεπε, νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν στηρίχθηκαν. Έστω και αργά, ας το καταλάβουν και στα στηρίξουν πραγματικά. Λοιπόν. Υπάρχει θέληση πάντως. Ότι ωραία. Υπάρχει θέληση, υπάρχει. Είναι δύσκολο. Θέληση πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι, κύριε Κιτσάκο, να, αυτή η θέληση να μετουσιώνεται και σε πράξη. Έτσι σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θα κάνουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να επιστρέψουμε σε λίγο με τον κύριο Κιτσάκο, συζητώντας όμως για άλλο ένα θέμα, αυτό που έχει να κάνει με την δωρεά οργάνων, κάτι για το οποίο και ο ίδιος έτσι έχει δώσει έναν μεγάλο αγώνα, γιατί δουλεύοντας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, διετέλεσε και συντονιστής μεταμοσχεύσεων τα προηγούμενα χρόνια. Σε λίγα λεπτά λοιπόν και πάλι κοντά σας. Και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η εκπομπή στο μικροσκόπιο και πάλι κοντά σας. Σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για την δωρεά οργάνων στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης πρωτοβουλίας που υπήρξε από τον Δήμο Ιωαννιτών σε συνεργασία με πάρα πολλούς φορείς στην πόλη μας, έτσι ώστε στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε πραγματικά ως πόλη, να ανοίξουμε τον δρόμο για την δωρεά οργάνων. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Κιτσάκο, Γενικό Χειρούργο, Εντατικολόγο, Διευθυντή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και όχι τυχαία, γιατί ο κύριος Κιτσάκος πέρα από
το ένα μέλος αυτής της Οργανωτικής Επιτροπής, στους οποίους θα τους διαβάσω όλους έτσι, ποιοι απαρτίζουν αυτή την Οργανωτική Επιτροπή. Όπως έλεγα νωρίτερα για όσους ήσασταν και πριν στην τηλεοπτική μας παρέα, είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε στις μονάδες συντατικής θεραπείας, διετέλεσε συντονιστής μεταμοσχεύσεων. Μια χρονική περίοδο που έγινε μια τέτοια συντονισμένη προσπάθεια. Δεν απέδωσε όμως ενδεχομένως, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου αίσθηση, θα τα δούμε με τον κύριο Κιτσάκο, αυτό που θα προσδοκούσαμε ως χώρα και να δούμε έτσι πού στοχεύουμε τώρα στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας. Λοιπόν, κύριε Κιτσάκο, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θέλετε κι εσείς έτσι να αναφέρω όλα τα μέλη που απαρτίζουν αυτή την Οργανωτική Επιτροπή ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για τον συντονισμό των δράσεων. Να πούμε λοιπόν ότι η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Μινά Πασχόπουλο, την πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, την κυρία Άννα Μπατιστάτου, τον καθηγητή χειρουργικής Μιχάλη Μίτση, τον καθηγητή της ΜΕΘ Βασίλη Κουλούρα, την επίκουρη καθηγήτρια αιματολογίας Ελευθερία Χατζη Μιχαήλ, την επίκουρη καθηγήτρια νεφρολογίας Ευαγγελία Ντουνούση, τη διευθύντρια ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού του νοσοκομείου Χατζικώστα, με συγχωρείτε, την κυρία Νένα Μουσαφίδη, τον διευθυντή ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, του κύριο Κιτσάκο, με τον οποίο συνομιλούμε απόψε, τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ Στέφανο Μουστακλή, τον αντιδήμαρχο οικονομικών Φώτη Βάβα, τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευση Ευάγγελο Κωνσταντήμα και τον σύμβουλο πολιτισμού του Δήμου, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, κύριε Κιτσάκο, πάρα πολλοί φορείς από διάφορους τομείς, ισχύσαν τη ενώση για να ευαισθητοποιήσουμε τους γιαννιώτες στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων. Ένα επίσης, αν θέλετε, διαχρονικό θέμα, παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουμε πετύχει, αν θέλετε, ως χώρα το επιθυμητό. Δηλαδή, όλοι να πάρουμε την απόφαση, τη γενναία απόφαση πραγματικά, να πούμε ότι θέλουμε να είμαστε δωρητές οργάνων. Αντίθετα, εντός των νοσοκομείων, όλοι εσείς που ασχολείστε με αυτό το πράγμα, παίρνετε την... αναλαμβάνετε μάλλον τον δύσκολο ρόλο να πείσετε τους συγγενείς να δωρήσουν τα όργανά τους όταν ο δικός τους άνθρωπος ουσιαστικά φεύγει από τη ζωή. Ναι, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας πάλι. Στα πλαίσια, ακριβώς, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Εκεί που παλεύεις για τη ζωή ενός ασθενούς και παλεύεις για πάρα πολλές μέρες, αγωνία, ξενύχτια, να σώσεις μία ζωή, έρχεται κάποια στιγμή που πλέον δεν μπορεί, επέρχεται ο θάνατος. Επέρχεται αυτό που λέμε εγκεφαλικός θάνατος και εκεί σταματάει ο αγώνας σου να σώσεις πλέον αυτή τη ζωή και παλεύεις αυτά τα όργανα να μην χαθούν και να σώσεις από το χαμό ενός ανθρώπου, να σώσεις άλλες 5 ζωές, 6 ζωές. Είναι πολύ σημαντικό έργο. Πολύ σημαντικό έργο. Τα Γιάννενα, όταν ξεκίνησε οι μεταμοσχεύσεις έτσι να είναι πιο συντονισμένες και λειτουργικές, τα Γιάννενα ήταν πάλι μπροστάριδες. Είχαμε βραβευθεί ως πόλη, είχαμε τις περισσότερες δωρεές οργάνων. Αυτό σιγά σιγά όμως κάμφθηκε μέσα στον χρόνο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κάμφθηκε πάρα πολύ. Και βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, αρνητική πρωτιά στη χώρα μας, δεν υπάρχουν δωρητές οργάνων. Ο δήμαρχός μας, ο κύριος Ελισάφ, στα πλαίσια των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της Ελλάδος, στα πλαίσια πολλών εκδηλώσεων, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή τη μεγάλη καμπάνια σε συνεργασία με την ΙΚΤΙΠΙΕ, με τα νοσοκομεία, το Πανεπιστήμιο, να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους συμπολίτες μας και η πόλη των Ιωαννίνων να γίνει κι άλλη μια φορά μπροστάριδες, να μπούμε πρώτοι στην Ευρώπη, να σώσουμε ανθρώπους και η καμπάνια ονομάστηκε «Η πόλη μας γίνεται δωρητής οργάνων». Τα Γιάννενα στη δωρεά των οργάνων, λοιπόν, στη μάχη της δωρεάς των οργάνων. Είναι μια μεγάλη καμπάνια. Κύριε Κιτσάκο, από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, έχετε βρει ενδεχομένως ποια ήταν εκείνα τα σημεία που δεν βοήθησαν ώστε πραγματικά να επιτευχθεί
παρά τις προσπάθειες που έγιναν αυτή η ευαισθητοποίηση στον κόσμο. Σίγουρα έγιναν στο παρελθόν προσπάθειες και κατά τη διάρκεια απογραφών ουσιαστικά να δηλώσει ο κόσμος από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων να δηλώσει αυτή την πρόθεσή του. Κατά διαστήματα, αποσπασματικά όμως, επιτρέψτε μου να πω και δεν ξέρω αν κάνω λάθος σε αυτό, έγιναν κάποιες προσπάθειες. Αυτό το αποσπασματικό όμως σίγουρα δεν μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρειάζεται ο κόσμος να ακούει και να ξανακούει μάλλον για κάτι όπως είναι, πόσο δε μάλλον όταν είναι για τη δωρεά οργάνων, για να μπορέσει πραγματικά να ευαισθητοποιηθεί. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Τότε λοιπόν το 2000, όταν είχαμε ξεκινήσει πάλι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι το α και το ω στην ενημέρωση, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο πολίτης, ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να καταφέρει και να κάνει τη διαφορά. Μέσα στο χρόνο, πολύ σωστά το θέσατε, ξεχάστηκε. Mm-hmm. Και όπως το είπατε, αποσπασματικά, που και που έβγαινε κάποιος επιστήμονας και έλεγε δύο λόγια. Όμως δεν γίνεται έτσι. Θέλει συνεχώς ενημέρωση, θέλει να ενημερώνεται η καινούργια μας γενιά, ιδιαίτερα τα μεγάλα παιδιά των λυκείων, το πανεπιστήμιο μας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές μας, να μπουν σε αυτόν τον αγώνα. Και βέβαια οι επιστήμονες μέσα από τα κανάλια, για να βγάλουν μέσα από τους Έλληνες έναν φόβο που έχουν και να αναδείξουν τον αλτρουισμό τους και αυτό που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν πολύ μεγάλη ψυχή. Η αλήθεια είναι, κύριε Κιτσάκο, ότι σίγουρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη μία μπορούν να λειτουργήσουν θετικά, έτσι, γιατί πάντα και εμείς θα πρέπει να αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης που μας αναλογεί. Σίγουρα μπορούμε να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο με αυτή τη συνεχή ενημέρωση στον κόσμο για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, για να περάσουμε το μήνυμα. Ταυτόχρονα όμως, η ανάδειξη πολλές φορές μέσα από δελτία ειδήσεων, μέσα από εφημερίδες, περιστατικών άλλων που είναι πολύ μακριά από την δωρεά οργάνων. Δηλαδή, υπήρχαν πρώτα στην επικαιρότητα ενδεχομένως περιστατικά εμπορίας οργάνων. Έβλεπες πολύ παρακάτω όμως στις λίστες των δελτίων μία δωρεά οργάνων. Αυτό αυτόματα λειτουργεί αποτρεπτικά, αν θέλετε, στον κόσμο. Δεν βάζει τα πράγματα στην σωστή βάση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακούγονται πολλά. Όμως και πάλι πρέπει να βγουν αυτά τα νέα. Δεν είναι δυνατόν να τα αποκρύψουμε. Δηλαδή το ότι υπάρχει μία άσχημη λειτουργία, δεν μπορούμε να την αποκρύψουμε. Είναι μία μεγάλη αλήθεια και πρέπει να υποθεί στον κόσμο. Πρέπει όμως, όπως πολύ σωστά είπατε αμέσως μετά, να βγούμε και να πούμε στον κόσμο ότι ναι, γίνονται, αλλά δεν γίνονται στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Ώστε να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ότι είναι ασφαλής. Δηλαδή, μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα δεν γίνονται σε ιδιωτικά κέντρα. Δεν μπορούν όργανα να κλαπούν. Δεν γίνεται να κλαπούν όργανα. Γιατί εφόσον οι μεταμοσχεύσεις γίνονται σε δημόσια νοσοκομεία, έχουμε απόλυτο, όταν σας λέω απόλυτο, απόλυτο έλεγχο ποιο όργανο πάει πού. Έχουμε ένα εθνικό οργανισμό μεταμοσχεύσεων που τηρεί με βλάβια έναν κανόνα και μία λίστα, όπου αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη, αυτός θα πάρει το μόσχευμα. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει κλοπή οργάνων. Ναι, αναφέρουμε ότι υπήρχαν αυτά τα κρούσματα και αμέσως μετά αναφέρουμε ότι εμείς ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας σας καλύπτει πλήρως, ώστε να είστε διασφαλισμένοι ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα υπάρξει τέτοιου είδους πρόβλημα. Και να νιώθει ασφαλής ο πολίτης ότι εμπιστεύεται το σύστημα υγείας. Αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία, mm-hmm, και πιθανόν να υπάρξουν τέτοια προβλήματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να γίνει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό που είναι πιο δύσκολο να κατανοήσει ο συγγενής ενός ανθρώπου που χάνεται είναι ότι πραγματικά η κατάσταση αυτού του ανθρώπου είναι μη αναστρέψιμη, κύριε Κιτσάκο, γιατί έχετε και τα εργαλεία σήμερα στα χέρια σας ακριβώς για να πιστοποιηθεί αυτός ο εγκεφαλικός θάνατος.
Ναι, είναι το πιο δύσκολο σημείο. Γιατί βλέπει τον ασθενή του στο κρεβάτι, βλέπει τον συγγενή του, τον άνθρωπό του στο κρεβάτι. Να υπάρχει εκεί. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι εκείνη τη στιγμή να κατανοήσει την έννοια του εγκεφαλικού θανάτου. Δηλαδή να κατανοήσει ότι ο ασθενής έχει ουσιαστικά πεθάνει. Έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει άλλη έκφραση. Είναι σκληρή έκφραση. Το έχει αποβιώσει, έχει πεθάνει, αλλά δεν υπάρχει άλλη έκφραση γιατί πώς μπορείς να πεις έναν ότι εγώ θα πάρω τα όργανα από ποιον? Από έναν άνθρωπο που ζει. Οπότε ξεκινάς η ενημέρωση των συγγενών μέσα στο μεγάλο τους πόνο και αυτό όσα έχουν τραβήξει περιμένοντας έξω από την πόρτα της εντατικής. Η εντατική είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν μπορείς να δεις τον άνθρωπό σου. Σου επιτρέπεται ένα τέταρτο τη μέρα να δεις τον άνθρωπό σου και από εκεί και πέρα τελείωσε. Για ένα 24ωρο δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ξαφνικά βγαίνει ένας γιατρός έξω και σου λέει ξέρεις τι. Πέθανε ο άνθρωπός σου, αλλά μήπως θα θέλεις να δώσεις όργανα. Αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή είναι ένας κεραυνός. Είναι ένας κεραυνός που χτυπάει έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Η λύση εδώ έρχεται να δοθεί όταν από πριν έχει γίνει συζήτηση. Όταν λοιπόν έχουμε κάνει τη συζήτηση αυτή μέσα στην οικογένεια και έχουμε πει ότι ξέρετε τι, είμαστε άνθρωποι. Μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μας συμβεί κάτι κακό. Αν εμένα μου συμβεί κάτι κακό, θέλω τα όργανά μου να μην χαθούν. Θέλω να δώσω με το θάνατό μου, αν υπάρξει, ζωή σε άλλους συνανθρώπους μου. Να μπορούν αυτά τα όργανα να μην πάνε χαμένα. Να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σε κάποιους ανθρώπους και να τους προσφέρουν ζωή. Ποιος μπορεί να προσφέρει ζωή σήμερα? Κανένας. Μόνο ο δότης οργάνων μπορεί στην κυριολεξία να προσφέρει ζωή. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα πραγματικό. Αλλά θέλει ενημέρωση και θέλει μέσα στην οικογένεια. Οι οικογένειες να ενημερωθούν και μέσα στην οικογένεια να γίνει μία συζήτηση. Το δίνω συχνά αυτό το παράδειγμα γιατί θεωρώ ότι έτσι μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό. Και βάζω πάντα τη δικιά μου οικογένεια για παράδειγμα. Είμαστε όλοι δωρητές οργάνων. Τα παιδιά μας που δεν έχουν κάρτα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και δεν τη χρειάζονται. Ούτε εγώ δεν έχω κάρτα στον Εθνικό Οργανισμό και εσύ είμαι συντονιστής μεταμοσχεύσεων. Δεν μου χρειάζεται. Ξέρετε γιατί δεν μου χρειάζεται? Γιατί έχω πει στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου, ότι αν μου συμβεί κάτι, θέλω τα όργανά μου να δοθούν. Να σώσουν ζωές. Τα παιδιά μου ξέροντας ότι αν φτάσω εγώ κάποια στιγμή στο μοιραίο και χαθώ, μόνο να τους τα πάνε να πούνε στο γιατρό που με νοσηλεύει ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι βαριά ο πατέρας μου, πιθανό να χαθεί. Αν όμως χαθεί, σας παρακαλώ μην χαθούν τα όργανά του. Δώστε τα να σώσουμε άλλες ζωές. Είναι τόσο απλό όσο τα ακούτε. Είναι μία συζήτηση μέσα στην οικογένεια. Καμία κάρτα και κανένας νόμος, γιατί από το 18 έχουν βγει νόμοι ότι όλοι είμαστε δωρητές οργάνων, δεν μπορεί να λειτουργήσει τόσο καλά όσο το να κοινωνήσουμε το πρόβλημα στους πολίτες και οι πολίτες να κάνουν μια συζήτηση εμείς την ίδια τους στην οικογένεια. Και κάρτα να έχω και να την έχω πάνω μου και να τη βρούνε, ποτέ δεν θα χρησιμοποιηθεί αν την τελική στιγμή πάντα ζητάμε τη συνένεση των Αυτό είναι ένα συγγενών. κομβικό σημείο, κύριε Κιτσάκο. Έτσι, το Ακριβώς. να υπάρξει η συνένεση της οικογένειας και θα ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς λέτε ότι έχετε εκφράσει αυτή σας την διάθεση, αυτή σας την πρόθεση προς την οικογένειά σας. Κάποιος άλλος να μην την έχει εκφράσει, αλλά μπορεί να βρεθείτε στο ίδιο σημείο ουσιαστικά. Δηλαδή, είναι και θέμα, αν θέλετε, σεβασμού από πλευράς της οικογένειας των υπολείπων μελών της πρόθεσης του εν δυνάμει δωρητή οργάνων. Γιατί την τελευταία στιγμή η οικογένεια μπορεί να πάρει την αντίθετη απόφαση ουσιαστικά, έτσι δεν είναι, αν δεν σεβαστεί την απόφαση του δωρητή. Ακριβώς. Η οικογένεια δεν καλείται να δώσει, καλείται να εφαρμόσει αυτό που ήθελε ένας άνθρωπος όταν ζούσε. Εγώ τώρα που ζω λέω ότι θέλω να γίνει αυτό. Οπότε τα παιδιά μου θα εφαρμόσουν τη δικιά μου θέληση και όχι τις δικές τους σκέψεις. Μπορεί στο δικό τους το μυαλό, δίνω ένα παράδειγμα, μπορεί να μην πιστεύουν στις μεταμοσχεύσεις. Όμως εκείνη τη στιγμή δεν καλούμε το συγγενή να πει τι θέλει εκείνος. Καλούμε το συγγενή να μας πει
τι ήθελε αυτός που έχει χάσει τη ζωή του. Εγώ λοιπόν έχω πει ότι αν τυχόν χαθώ, θέλω τα όργανα μου να δοθούν. Οπότε τα παιδιά μου και η σύζυγός μου, που το ίδιο θέλουν και αυτοί, έτσι, θα εφαρμόσουν τη δικιά μου εντολή. Και γι' αυτό λέω ότι όλο το πρόβλημα είναι να το συζητήσουμε μέσα στην οικογένεια, αν το θέλουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε κάρτες, να γίνουμε δωρητές και να φέρουμε μια κάρτα μέσα στο πορτοφόλι μας. Ακόμα και κάρτα να έχω, έτσι, και να βρω την κάρτα πάνω στον ασθενή. Δεν μπορώ να πάρω όργανα αν τα παιδιά του και το συγκεκριμένο του περιβάλλον δεν μου δώσει έγκριση. Και κάρτα να έχω στα χέρια για να. Αυτός ο άνθρωπος την τελευταία στιγμή, πριν μπει μέσα στο νοσοκομείο, μπορεί να είχε πει: εγώ δεν θέλω να δοθούν. Αυτό μπορεί να το εκφράσει μόνο ο συγγενής. Ο κοντινός του άνθρωπος. Μπορεί να έχει αλλάξει ιδέα. Οπότε η κάρτα δεν μας διασφαλίζει σε τίποτα. Ο συγγενής είναι αυτός που θα δώσει την τελική έγκριση και είναι το πιο σωστό. Το πιο σωστό είναι να εφαρμοστεί αυτό που ήθελε αυτός ο άνθρωπος που απεβίωσε. Αυτή είναι η διαφορά. Και πραγματικά δίνεται μία μάχη ουσιαστικά για να πιστεί η οικογένεια, κύριε Κιτσάκο, γιατί και το κάθε λεπτό ενδεχομένως έχει την δική του σημασία, τον δικό του ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Κάθε λεπτό που περνά ουσιαστικά είναι κρίσιμο. Βεβαίως είναι κρίσιμο, γιατί όταν έχουμε σε έναν ασθενή βαραίνει συνεχώς. Είναι ασθενής πολύ βαρύ. Καταλαβαίνετε, για να φτάσει κάποια στιγμή να κάνει εγκεφαλικό θάνατο, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ βαριά η κατάσταση. Αν φτάσει στον εγκεφαλικό θάνατο, εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε στην εντατική, ότι αυτός ο ασθενής έχει εγκεφαλικό θάνατο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να βγούμε να ενημερώσουμε τους συγγενείς πότε. Όταν διασφαλίσουμε 1000% ότι ο ασθενής είναι νεκρός. Δεν μπορούμε να πάρουμε όργανα από ζωντανό. Δηλαδή, να υπάρξει λίγο μία... να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές μας ότι μπερδεύουν πολλές φορές τη φυτική κατάσταση με τον εγκεφαλικό θάνατο. Η φυτική κατάσταση είναι τελείως διαφορετικό, είναι ζωντανός και τον υποστηρίζουμε με όσα δύναμη έχουμε. Ο εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει ότι το στέλεχος, ο εγκέφαλος έχει πεθάνει, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, για αυτό τον ασθενή το ρολόι άρχισε να χτυπάει αντίστροφα. Ο εγκέφαλός του έχει πεθάνει, ο ασθενής αυτός δεν υπάρχει πια, δεν υπάρχει περίπτωση να αναστρέψει κάτι και απλώς μέσα στις επόμενες λίγες ώρες και πιθανόν μία-δύο μέρες θα υποχωρήσουν και θα τελειώσουν και τα όργανα του και θα πάνε χαμένα. Εκεί είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε πολύ σωστά, ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου, γιατί μόλις διαγνώσουμε τον εγκεφαλικό θάνατο και είμαστε σίγουροι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει, όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε και καταφέρουμε να δώσουμε τα όργανα, τόσο πιο καλής ποιότητας θα είναι, έτσι ώστε αυτά τα μοσχεύματα να φέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, ένας νεφρός που θα τον πάρουμε 2 μέρες μετά τον εγκεφαλικό θάνατο, δεν είναι το ίδιο καλός λειτουργικός όσο το πρώτο 24ωρο από τον εγκεφαλικό θάνατο. Όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε γρηγορότερα, γιατί, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας και μάλιστα που να μην επιδέχεται λάθη η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Γίνεται μία φορά ή 2 φορές, κύριε Κιτσάκο, δηλαδή επαναλαμβάνετε όλα αυτά τα... τον έλεγχο, τα εργαλεία που έχετε για να ελέγξετε ότι όντως ο κάθε ασθενής είναι εγκεφαλικά νεκρός, επαναλαμβάνονται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να επιβεβαιωθεί για να υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, όπως λέτε. Ναι, γίνεται. Τα τεστ του εγκεφαλικού θανάτου, καταρχάς δεν γίνονται από έναν γιατρό. Γίνονται από 3 γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μάλιστα ειδικούς, και μάλιστα έμπειρους, δηλαδή ο νομοθέτης προβλέπει ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν, να έχουν περάσει 3 χρόνια από τη λήψη της ειδικότητας, ώστε ο γιατρός να είναι έμπειρος που θα προσπαθήσει να διαγνώσει τον εγκεφαλικό θάνατο. Και πάλι δεν είναι μόνος του, είναι 3, ώστε αν τυχόν γίνει κάποιο μικρό λάθος ή παράβλεψη, δεν μπορεί ταυτόχρονα και οι 3 μαζί να κάνουν λάθος. Να κάνετε 2 λάθος. Έτσι, οπότε εκεί υπάρχει η ασφάλεια του τεστ εγκεφαλικού θανάτου και βέβαια μια δεύτερη δικλίδα είναι τα ίδια ακριβώς τεστ από τους ίδιους γιατρούς ή αν δεν μπορούν εκείνοι κάποιος άλλος γιατρός θα επαναληφθούν 8 ή 12 ώρες μετά.
2 τεστ εγκεφαλικού θανάτου θετικά για να δοθεί ο εγκεφαλικός θάνατος. Και βέβαια, μόλις δοθεί εγκεφαλικός θάνατος, εκείνη τη στιγμή που υπογράφεται ο δεύτερος εγκεφαλικός θάνατος, σημειώνεται και ως ώρα θανάτου για το νοσοκομείο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή. Πρώτη ή δεύτερη. Η δεύτερη. Εκείνη τη στιγμή ο ασθενής έχει χαρακτηριστεί ως αποβιώσας. Έχει χαθεί η ζωή του και από εκεί και πέρα με φάρμακα και με τους αναπνευστήρες και με όλα μας τα μηχανήματα στις μονάδες διατηρούμε τα όργανά του έτσι ώστε να δώσουμε ένα περιθώριο στους συγγενείς να τα δωρήσουν. Αν δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να αντιστρέψει. Δεν έχει δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο συγγενής να πει ότι μήπως βιαστήκαμε, μήπως κάτι αναστρέψει. Είναι εγκεφαλικός θάνατος ίσον θάνατος. Σας λέω, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, μετά το τη δεύτερη διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου, χαρακτηρίζεται νεκρός ο ασθενής στο νοσοκομείο. Έχει τελειώσει δηλαδή. Και φυσικά δεν θα παίρνουμε ποτέ όργανα από ζωντανό άνθρωπο. Ή από άνθρωπο που δυνατόν να αναστρέψει. Κύριε Κιτσάκο, από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, ποιοι είναι πιο δεκτικοί στο να συνενέσουν στη δωρεά οργάνων? Συνήθως οι οικογένειες που έχουν έναν άνθρωπο μέσα στο στενό τους κύκλο που έχει χρειαστεί όργανο, δηλαδή που έχει μεταμοσχευθεί, αυτή είναι η πιο ευαισθητοποιημένη και λογικό είναι. Δηλαδή, αν ο θείος μου χρειάστηκε ένα νεφρό και ταλαιπωρούτανε για 10 χρόνια, 3 φορές τη βδομάδα και πήγαινε στην αιμοκάθαρση και λίγο-λίγο έτσι κατέρεε με ένα νεφρό, αυτός ο άνθρωπος επανέρχεται στη ζωή, στη δουλειά του, αλλάζει η ζωή του. Αλλάζει. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτοί που έχουν ένα συγγενή που έχει μεταμοσχευτεί είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Και βέβαια υπάρχουν και πολίτες που χωρίς να έχουν εμπλοκή με μεταμοσχεύσεις είναι ευαισθητοποιημένοι γιατί κάτι τους κέντρισε το ενδιαφέρον και το παρακολουθήσανε. Ένα δημοσίευμα, μια διαφήμιση, ένα σποτάκι, μια εκπομπή σαν τη δικιά σας. Κάτι τους ευαισθητοποιεί και καταλαβαίνουν ότι είναι τόσο απλό και ότι είναι τόσο σωτήριο. Ποιος μπορεί να δώσει ζωή, κυρία Σταύρου? Κανένας. Παρά μόνο ο δωρητής οργάνου. Οι αποφάσεις όταν πρόκειται για νεαρά άτομα λαμβάνονται πιο εύκολα ή πιο δύσκολα, κύριε Κιτσάκο? Σαφώς, κοιτάξτε να δείτε, μέσα στις μονάδες, ένα νέο άτομο έχει μεγαλύτερο συγγενειακό φορτίο και για τον θεράποντα και για τους συγγενείς. 20 χρόνια όντας εντατικολόγος, όταν είχα ένα νέο παιδί μέσα, δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Συνέχεια στο μυαλό μου και μπροστά μου βρίσκεται αυτό το παιδί και πώς μπορώ εγώ να το βοηθήσω. Οι νεαρότερες ηλικίες, όχι μόνο στις μονάδες, σε όλο το υγειονομικό μας σύστημα, γιατροί και νοσηλευτές, στόχο έχουν τους νέους ανθρώπους και πώς μπορούν να τους βοηθήσουν καλύτερα. Εκεί υπάρχει συγκινησιακό φορτίο μεγάλο. Προσπαθούμε, δηλαδή, αν για έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας θα προσπαθούσαμε 100 φορές, για ένα νέο άτομο θα προσπαθήσουμε εκατομμύρια παραπάνω. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να βοηθήσουμε. Σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν, κάποια στιγμή όταν επέλθει το μοιραίο, είναι πολύ πιο δύσκολο είναι για τον γιατρό. Είναι πιο επώδυνο, σίγουρα. Πιο επώδυνο. Δηλαδή εγώ έχω έναν ασθενή, έχω ένα νέο άνθρωπο που τον έχω στα χέρια μου και λέω θα τον σώσω ώρα την ώρα. Στιγμή τη στιγμή, τον έσωσα, μου ζορίζεται, τον έσωσα, μου γυρίζει πίσω, έλα θα τα καταφέρουμε, ξαφνικά αυτό το πράγμα τελειώνει. Και πρέπει να αλλάξεις, να γυρίσεις σαν να υπάρχει ένας διακόπτης μέσα στο γιατρό. Και αυτό είναι το δύσκολο έργο των εντατικολόγων. Να γυρίσει το διακόπτη και να πει τώρα αποθεράπων γιατρός που προάλευα για τη ζωή αυτού του ανθρώπου, πρέπει να τον εγκαταλείψω γιατί δεν υπάρχει. Χάθηκε. Και να μπορέσω να σώσω και άλλους ανθρώπους. Είναι τρομερό έργο. Είναι πιο δεκτικοί σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς παρά το δράμα που ζουν πραγματικά, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω με άλλη λέξη ένας γονέας πραγματικά να καλείται να αποχαιρετήσει το παιδί του, πόσο δε μάλλον να πάρει μια τέτοια απόφαση, αν θέλετε, κύριε Κιτσάκο. Δεν υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα και πιο σκληρό από ένα γονέα, μια μάνα να χάνει ένα παιδί. Νομίζω ότι είναι το σκληρότερο πράγμα που υπάρχει πάνω στη γη. Το σκληρότερο πραγματικά.
Και εδώ πέρα έρχεται ξανά, θα έρθει ξανά αυτό που είπαμε επαρκή, εξ αρχής και με αυτό ξεκινήσαμε, ότι εάν υπήρχε μία κουβέντα γίνει μέσα στην οικογένεια και μόλις ο γονιός συνειδητοποιήσει ότι έχασα το σπλάχνο μου, τελείωσε, τουλάχιστον το σπλάχνο μου θα δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους, σε άλλα νέα παιδιά που το χρειάζονται, γιατί τα όργανα που θα πάρθουν από έναν νέο άνθρωπο θα πάνε σε έναν νέο άνθρωπο. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή, δηλαδή αυτή η νεφρή θα πάνε σε ένα νέο παιδί που τα έχει ανάγκη να συνεχίσει, να ζει, να ανοίξει την οικογένειά του. Ένας νευροπαθής, νέος άνθρωπος που θα πάρει νεφρό, μπορεί να κάνει την οικογένειά του, να κάνει τα παιδιά του, να ξαναγίνει ένας υγιής άνθρωπος και να προσφέρει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι με αυτό το κριτήριο, όσοι παίρνουν τελικά αυτή την απόφαση, με αυτό το κριτήριο ουσιαστικά τη λαμβάνουν, κύριε Κιτσάκο, θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπός τους θα συνεχίσει να ζει έστω μέσα από το σώμα κάποιου άλλου. Ότι ο άνθρωπος τους έσωσε κάποιους ανθρώπους, όσοι το έχουν κάνει, όσες, θα μιλήσω πάνω απ' όλα για τις μανάδες, χωρίς να απαξιώνω τους πατεράδες, γιατί και εγώ πατέρας είμαι. Όμως η μάνα είναι διαφορετικός ο δεσμός με το παιδί. Όλες οι μητέρες εκείνες που δώσανε τα όργανα για τα παιδιά τους, όταν πέρασε ο πόνος, μετά από αρκετούς μήνες, γυρίσανε, με βρήκανε και μου είπανε, «Γιατρέ, το καλύτερο πράγμα που έκανα ήταν που χάρισε ζωή το παιδί μου σε άλλους ανθρώπους». Το αντίθετο συμβαίνει με ανθρώπους που εκείνη τη στιγμή είχαν έναν κακό σύμβουλο, γιατί συνήθως υπάρχουν οι κακοί σύμβουλοι μέσα στις οικογένειες, που τους οδηγεί σε λάθος δρόμο, και έρχονται μετά από μήνες και μου λένε, γιατί γιατρέ, ναι, γιατί γιατρέ μου με αφήσατε να κάνω αυτό το μεγάλο λάθος και δεν έδωσα, γιατί ακούνε ότι άλλα παιδιά δώσανε, έτσι, και έρχονται μετανιωμένοι και μου λένε, γιατί τους άκουσα, γιατί δεν με πιέζατε. Είναι ένα σημείο που ο γιατρός δεν μπορεί να πιέσει. Είναι ο γιατρός εκείνη τη στιγμή το μόνο που περιμένει να ακούσει είναι ναι ή όχι. Όχι. Έτσι. Και το όχι το αποδεχόμαστε με πολύ καλά, ναι, δικαίωμά σας, ναι, δεν υπάρχει κατηγορία για το όχι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μια μητέρα που δεν δίνει, ένα πατέρα που δεν δίνει τα όργανα. Είναι το εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Οπότε, κυρία Σταύρου, είναι πολύ σημαντικό, ξαναγυρίζω εγώ, στο ίδιο μοτίβο. Αν υπήρχε συζήτηση μέσα στην οικογένεια, έστω και μία φορά να έχει γίνει, θα έχει αποτυπωθεί σε μια μεριά του εγκεφάλου μας μια έννοια ότι, ξέρεις τι, αν χαθώ, ίσως γίνω, θα πω μια πολύ βαριά έκφραση, ένας μικρός Θεός να δώσω ζωή σε συνανθρώπους μου. Μόνο ο δωρητής μπορεί να το κάνει αυτό. Νομίζω και σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσει να συμβάλλουν όλες αυτές οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Κιτσάκο, ακριβώς αυτή την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη δωρεά οργάνων, τη δωρεά μυελού των οστών. Έτσι, είναι σίγουρα δύσκολο, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι ακόμη και στο πιο απλό, στη δωρεά αίματος, στην εθελοντική αιμοδοσία, έτσι, εξακολουθούμε να είμαστε πίσω ως χώρα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να καλύψουμε πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και με μια συνεχή, έτσι, ενημέρωση του κόσμου, μπορεί κάποια στιγμή να επιτευχθεί. Ναι, ναι, μπορούμε να το πετύχουμε. Μπορούμε να το πετύχουμε πρώτα απ' όλα να σώσουμε ζωές. Πρώτα απ' όλα να σώσουμε ζωές, ειδικά με το μυελό των, με τη δωρεά μυελού, θα σώσουμε νέα παιδιά. Είναι γιατί στα παιδιά, τα παιδιά υποφέρουν και θέλουν μυελό. Και δίνουμε λίγες σταγόνες από το αίμα μας, δεν είναι κάτι. Λίγα κύτταρά μας, δεν είναι κάτι το τρομερό. Μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Η δωρεά οργάνων είναι λίγο πιο δύσκολα προσεγγίσιμη, αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και ενημερώσουμε τον κόσμο, πιστεύω ότι οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Το πιστεύω ακράδαντα. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα στο επόμενο χρονικό διάστημα και όσο πλησιάζουμε, αν θέλετε, και στη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, εφόσον επιτρέψει και η πανδημία, θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε, με την ευχή και την ελπίδα πραγματικά
ο στόχος όλης αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας να επιτευχθεί. Και ως Γιαννιώτες να ανοίξουμε το δρόμο και να πρωτοπορήσουμε και σε αυτό, κύριε Κιτσάκο. Ναι, και μπορούμε. Και μπορούμε πραγματικά να πρωτοπορήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε πραγματικά και για τα δύο θέματα, και για το θέμα της πανδημίας, έτσι, και τις δυσκολίες που βιώσατε στο Τμήμα Επικόντων Περιστατικών, και για το θέμα της δωρεάς οργάνωσης στο πλαίσιο όλης αυτής της προσπάθειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά διπλά, γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που βγαίνετε. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγε κανείς, θυμάμαι να κάνουμε ρεπορτάζ τότε με την ιδιότητά σας του συντονιστή μεταμοσχεύσεων. Από τότε είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τα πούμε. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σας ευχαριστήσω διπλά πραγματικά για την απόψινή μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα, κύριε Σταύρου. Και βέβαια, μέσα από εσάς, να ευχηθώ καλή δύναμη και σε όλους τους εργαζόμενους του Τμήματος Επικόντων Περιστατικών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σε όλα τα τμήματα επικόντων περιστατικών. Πραγματικά, κληθήκατε και καλείστε καθημερινά, όχι μόνο στην πανδημία, καλείστε καθημερινά να σηκώσετε ένα πολύ μεγάλο βάρος. Στους ήρωες των επικόντων περιστατικών. Στους ήρωες των επικόντων περιστατικών, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 ακριβώς. Να είστε καλά. Γεια σας.